ομιλία του μεγάλου Αγίου μας της Εκκλησίας, Ιερού Φωτίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Στο Θείο και Μεγάλο Σάββατο. Ο φρικτό και μέγιστο μυστήριο, γιατί είναι καλό σε καιρό νέων και παραδόξων πραγμάτων να αρχίσουμε το λόγο μας από ένα θαύμα. Ο άφατη πρόνοια του Κυρίου και πλάστη μας για μας. Ο άβυσσος το κρίσεόν του και πλούτος της αγαθότητας και πηγές φιλανθρωπίας που σκορπίζουν άφθονα τα λάματα και αρδεύουν όλο τον κόσμο με τρόπο υπερκόσμιο και αναδίδουν ακένοτο το ανάβλησμά τους. Ο πάθος και τάφος και θάνατος του Κυρίου που είναι η κατάλυση των παθών και του θανάτου και του Άδη. Ποιος δεν εξυμνεί και δοξάζει και θαυμάζει τα παθήματα. Ποιος δεν νιώθει φρίκη και τρόμο και δεν κυριεύεται από ζάλι για τα ραπίσματα. Ποιος δεν γεμίζει από θάμβος και δεν μένει κατάπληκτος από τα εμπτύσματα, τον χλεβασμό, τον εμπεγμό, τη φραγγέλωση, βλέποντας διεσπαρμένα από τα καρφιά τα νέγκυχτα πόδια και τα άχραντα χέρια εξαρθρωμένα και την πλευρά πληγωμένη από τη λόχη και από αυτήν μετά τον θάνατο. Νέο θαύμα μετά το προηγούμενο, να βάφεται κόκκινο το σώμα από τα αίματα. Τι νοσ είναι αυτά, ο ανοχή και μακροθυμία του ποιητή και δημιουργού των όλων και που με το λόγο του μόνο κυβερνά τα σύμπαντα. Για ποιο λόγο τα υποφέρει, ώστε στο γένος αυτών από τους οποίους για χάρη τους πάσχει και μπέζεται να χαρίσει την απάθεια. Από αυτούς από τους οποίους μαστιγώνεται και σταυρώνεται και τραυματίζεται να απαλλάξει τη φύση μας από τα μαστιγώματα και τα τραύματα με τα οποία αφού η παράβαση της εντολής την άρπαξε και τον υποδούλωσε σκληρά στα πάθη, την κακοποίησε, ώστε αφού μεταμορφώσει πάλι το κατοικώνα, το οποίο με τις άτοπες πράξεις μας σπαράξαμε και μαυρώσαμε, να ανακτήσει για χάρη μας την παλιά μας ευγένεια. Γι' αυτό σταυρώνεται και πεθαίνει και ενταφιάζεται, για να αρπάξει το ανθρώπινο γένος από την τυραννία του δράκοντα και αφού το ανασύρει από τα βάραθρα του θανάτου, να το αναστήσει μαζί του και να το αξιώσει πάλι του παραδείσου από τον οποίον εξαιτίας του κακού που θέλησε να πράξει εξορίστηκε. Αυτός ο σκοπός της εκούσιας σταύρωσης, ο ακατανόητος για τους αγγέλους, πριν εκπληρωθεί από το τέλος των δεσποτικών παθημάτων, αυτό το κορύφωμα της κενώσεως του λόγου, αυτή η κατάληξη της κατά Χριστόν οικονομίας, η εξαγορά μου από την εγμαλωσία, η επανόρθωση της πτώσης μου, η σωτηρία και τελειοποίησή μου,
για την οποία προηγήθηκε η παράδοξη γέννηση του λόγου από την Παρθένο και η Φάτνη και τα Σπάργανα και η φυγή στην Αίγυπτο και από εκεί η διακοπή του φόβου και η επάνωδος και ο πρόδρομος που προετοιμάζει από την έρημο της καρδιάς για μετάνοια και η βάπτιση που τελειοποιεί μαζί με μένα τον βαπτιστή, αλλά όχι τον βαπτιζόμενο. Γι' αυτό ακόμα και ο σπαραγμός και ο πειρασμός και ο πειραζόμενος και ο μαθητής που τον προδίδει και ο διδάσκαλος που προδίδεται και παγωνιά και μου σκεύεται από θρόμβους υδρότα το λυσιασμένο φρόνημα των αρχόντων και ο σαν φλόγαφου το τυφθόνος των αρχιερέων και η φρουρά και η φραγγέλωση και έπειτα ο σταυρός και ο θάνατος και η κατοίκηση μέσα στον τάφο. Αλλά ας μη σε καταλάβει καθόλου σκληρότητα, ούτε λύπη, γιατί για σένα έγινε και η κένωση του τάφου και η νέκρωση του θανάτου, η καθαίρεση του άδου και η ανάσταση σε τρεις ημέρες που επιβεβαιώνει όλον με έργα που βλέπουμε και την εγκαινιάζει με τρόπο που πρέπει στο Θεό. Όλα αυτά για μένα, για να σώσει εμένα τον ανυπάκουο και που με αφροσύνη αποσκύρτησα από την πρώτη εντολή. Γιατί ο Θεός από πλούτου αγαθότητος και σοφό θέλημα πλάθοντας με τα ίδια του τα χέρια το ανθρώπινο και αφού χρησιμοποίησε την πλευρά του δημιουργήματός του για τη διάπλαση της γυναίκας και τους έδωσε τον κλήρο να κατοικούν χωρίς ταλαιπωρία τον παράδεισο, τους παραδίδει εντολή για άσκηση, για να μην ζει μόνος ως ο πρώτος πολίτης του παραδείσου βίο αργό και ακίνητο και ανάξιο της λογικής φυσεώς του. Και αφού συνέδεσε την εντολή με ένα φυτό που ήταν ωραίο στην όψη και νόστιμο στη γεύση, γιατί αυτό που σπήρεται, που στερείται αγάπης, έχοντας από μόνο του το στοιχείο του αποτρόπαιου, ούτε χρειάζεται φυλακή απ' έξω, αλλά ούτε δίκαιο να στείνεται στο βάσανο της εξής και της δοκιμασίας. Θεσπίζει με σαφήνεια και ολοφάνδωρα ποιο είναι το έπαθλο για την εντολή, αν τηρηθεί, και ποιο το επιτίμιο αν αθετηθεί. Την μία την παράβαση την ανακηρύσει πρόξενο θανάτου, ενώ για την άλλη αποφαίνεται ότι αποτελεί συγκρότηση και βεβαίως της αθανασίας, για να μην είναι η αθανασία μόνο δώρο, αλλά και έπαθρο των αγώνων. Και αφού αυτά έγιναν με τόσο θεοπρεπή τρόπο και πέρα από τη λογία, ο Αδάμ με την Εύα απολάμβαναν τα κάθε είδους αγαθά μέσα σε κήπο που χωρίς καλλιέργεια παρήγεται τα πάντα. Αλλά το ύπουλο και φθονερό φίδι, μη αντέχοντας να βλέπει να εντρυφούν μέσα στη μακαριότητα από την οποία εκείνο είχε εκδιωχθεί, ενώ έπρεπε να μετανοήσει για το λάθος του και να μην κάνει από φθόνο την έπαρση που το σύντριψε βαρύτερη, ούτε να αυξήσει το κακό με κακό. Αυτό όμως, γι' αυτό βέβαια έδειξε ολιγορία, βάζοντας όμως το μάτι τους προγόνους μου και βλέποντάς τους με απατηλά λόγια του νου και κάνοντάς τους, νομίζω, λάφυρο της παρακοής, αμέσως τους αποχύμνωσε από την αθανασία και τους αποξένωσε από την τρυφή μέσα στον παράδεισο
και από εκεί σαν να παραγκόνησε από την ουράνια και τη δική τους ελευθερία εκείνους που προήρθαν από αυτούς και σαν να τους υπέταξε ύπουλα στις Σιδονές. Ξεσηκώθηκε σαν λυσσασμένος τύρανος εναντίον όλου του ανθρωπίνου γένους. Τι έκανε όμως ο λόγος, με κεφαλαίο ο λόγος, ο τεχνίτης και πλάστης μου, άραγε, προνόησε με αγάπη του καλού και επιμέλεια ή παρέβλεψε το πλάσμα του που έπλασε ή δεν προνόησε βέβαια, αλλά όχι πάνσοφα ή πάνσοφα βέβαια, αλλά όχι φιλάνθρωπα. Και ποια η υπερβολή φιλανθρωπίας ή σοφίας ή πρόνοιας δεν εμφανίζεται κυρίως σε αυτό. Γιατί αρχίζοντας από την ίδια την παράβαση να ανορθώνει με πολλούς τρόπους και διάφορους τρόπους εκείνον που έπεσε και με τον λόγο και με τον νόμο και με τους προφήτες και με τις ευεργεσίες παράδοξες και εξίσου παράδοξες συμφορές, στο τέλος επειδή η ανθρώπινη φύση ολισθένοντας μία φορά από το καλό και γινόμενη υποχείρια και δούλη του τυράννου, εξόκυλε σε απότερες και άρρητες πράξεις και χρειαζόταν βοήθεια μεγαλύτερη και ανάλογη με όσα είχε τολμήσει. Και τι άλλο δηλαδή παρά ανάπλαση. Ω φιλανθρωπία πάνω από το νου, γιατί αυτήν και πετυχαίνει. Ο ομόθρονος δηλαδή και προαιώνιος του ανάρχου πατέρα, Υιός και Λόγος, ο ποιητής των αιώνων και ο δημιουργός των ασωμάτων δαγμάτων, αυτός που έπλασε εμένα και εσένα και συγκροτεί όλη την κτήση και που με το πνεύμα του μόνο πηδαλιουχεί μετάξει τα σύμπαντα προκειμένου να με αναπλάσει, μορφώνει σάρκα για τον εαυτό του από παρθενικά αίματα, γεννιέται, βαπτίζεται, σταυρώνεται, πεθαίνει και θάπτεται για να υπερπηδήσω τα δίχτυα της αμαρτίας που έπλεξε και άπλωσε η ραθυμία και η οκνηρία μου και για να γίνω νικητής του θανάτου. Είδες, πέλαγος φιλανθρωπίας, είδες άβυσσο συμπόνιας, είδες ανεξιγνίαστες αποφάσεις πρόνοιας και σοφίας, είδες ύψο συγκατάβασης, δέχεται ραπίσματα για μένα και για σένα ο δεσπότης μου και σταυρώνεται και πεθαίνει και ενταφιάζεται για να παλύψει από πάνω μου τα στίγματα της δουλείας, για να μου χαρίσει την ελευθερία και την Ανάσταση και την Αθανασία. Σταυρώνεται και πεθαίνει και ενταφιάζεται. Η γη συγκλονίζεται από τον δρόμο και το καταπέδασμα του ναού σκίζεται και οι πέτρες ανοίγουν και ο ήλιος κρύβει τις ακτίνες του από το πολύ σκότος. Όχι βέβαια επειδή έτρεχε πίσω του και έμπαινε μπροστά του η σελήνη σύμφωνα με τον νόμο που έχει τεθεί στη φύση, αλλά με τρόπο παράδοξο και υπερφυσικό, επειδή συνέπασχε πάνω από κάθε μέτρο με αυτόν και σκοτίνιαζε και λιπόταν
το πάθος του δημιουργού του, αφήνοντας κατά κάποιο τρόπο τα κτίσματα φωνή και θρηνώντας για την ύβρη που γινόταν προς τον κοινό δεσπότη. Και δημιουργούμενα λαμπρά και διηγούμενα λαμπρά με τα παθήματά τους το μέγεθος της θρασίτητος που επιτελέστηκε. Εσύ όμως, Ιουδαί, τι έχεις να πεις? Ούτε τα πάθη των αψύχων σε φοβίζουν, ούτε σκέπτεσαι τους ελέγχους εκ μέρους αυτών. Και η γη βέβαια σύεται και συγκλονίζεται και η καρδιά σου, σκληρημένη από την πόρωση, σκληρύνεται ακόμα περισσότερο. Και οι πέτρες βέβαια σκίζονται και διακόπτεται η φυσική του συνέχεια. Και εσένα, με το να γίνεται πέτρα η γνώμη σου, καμιά επιείκεια δε σε μαλακώνει. Και ο ήλιος μαζεύει από φόβο τις ακτίνες του και εσύ απλώνεις παράνομα τα μιερά φωνικά χέρια σου. Και η σελήνη επίσης σκυθροπάζει και εσύ οπλίζεις με μανία τη γνώμη σου. Ποδοπάτησες στον νόμο του Ιησού, του Μωυσή, φώνευσες τους προφήτες και τώρα οθείς τη λόγη εναντίον του νομοθέτη. Και αυτόν που κήρυξαν οι προφήτες, τον υποβάλλεις σε θάνατο κακούργων. Ο δούλος θανατώγει το δεσπότη. Ο πυλός τον πυλοπλάστη. Πραγματικά, εσείς οι αχάριστοι τον ευεργέτη σας, οι εγμάλωτοι τον ελευθερωτή σας, οι δεσμότες αυτόν που ήρθε να τους ελευθερώσει από τα δεσμά, οι καταδικασμένοι τον κριτή τους, επειδή χάρισε στους τυφλούς το φως τους, επειδή δυνάμωσε τα νεύρα των χεριών που είχαν παραλύσει, επειδή ανόρθωσε και στήριξε τα πόδια των χολών, επειδή καθάρισε λεπρούς από τη λέπρα, επειδή έσφιξε τις αρθρώσεις των παραλυτικών, επειδή στέγνωσε τις πληγές των αιμάτων εκείνης που τον άγγιξε, επειδή εξέτρεψε χιλιάδες με λίγα ψωμιά που ετοίμασαν με τα χέρια τους οι μαθητές, επειδή θεράπευσε και εξαφάνισε κάθε ασθένεια και κάλεσε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε, ενώ ήταν νεκρός 4 ημέρες. Αυτά σ' έκανα να επιζητήσεις το φόνο του Κυρίου, ο Ιουδαί, και να φέρεσαι σαν μανιακός εναντίον του. Για αυτά που έπρεπε να τον ευχαριστείς, για αυτά έδειξες αγνωμοσύνη, για αυτά που έπρεπε να τον δοξάζεις με ύμνους, για αυτά τον περιλούζεις με ύβρις. Εκείνα με τα οποία έλαμπε η έγνη της θεότητας και μαρτυρούσε τον θαυματουργό λαμπρά με το κήρυγμα μέσω των έργων του, Θεό αληθινό. Με αυτά εσύ σκότιζε στα μάτια σου και μελετώντας κατά του κοινού σωτήρα μας και δημιουργού σταυρό και θάνατο, δεν υποχωρούσες καθόλου στις επιδιώξεις σου για το φόνο του. Γνώρισε το βόδι τον Κύριό του, που βρίσκεται στη Φάτνη, και όνος τον Κύριό του που το μεταφέρει. Ενώ ο Ισραηλιτικός λαός εμένα, που ήρθα για τη σωτηρία του με σημεία και τέρατα, δεν με αναγνώρισε. Και ο λαός εμένα που ήρθα να τον σώσω, δεν με κατέλαβε.
γιατί λέγει ο Κύριος Παντοκράτορ, η καρδιά του λαού αυτού σκλήρινε και τα αυτιά τους άκουσαν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην δούνε με τα μάτια τους και να μην ακούσουν τα αυτιά τους, ώστε να μην τα κατανοήσει η καρδιά τους και επιστρέψουν έτσι και τους θεραπεύσουν. Εμείς όμως, αδελφοί μου χριστιανοί, που δεν ήμασταν λαός του κάποτε και θεωρηθήκαμε λαός του Κυρίου εκλεκτός και δεν ήμασταν ούτε ηλεημένοι ούτε αγαπημένοι του κάποτε, γιατί μας οθούσαν μακριά οι πράξεις μας από τις δεσποτικές και τόσο σημαντικές διαθέσεις, τώρα γίναμε ελεημένοι και αγαπημένοι με την αγαθότητά Του και τη φιλανθρωπία Του. Εκείνου μας αγάπησε μέχρι θανάτου, αφού θρηνήσαμε για την πόρωση της καρδιάς μας και αφού τολμήσαμε να δείξουμε ευγνωμοσύνη που νίκησε κάθε αχάριστη γνώμη, πλένοντας το ανίωτο αρρώστημα και δείχνοντας με τη μετάνοια τις συνειδήσεις μας καθαρές από κάθε αμαρτία, ραντίζοντας και καθαρίζοντας αυτές με τον ίσωπο και παρουσιάζοντας καρδιές οπωσδήποτε καθαρές, ας προσεύχουμε στο Κυριακό σώμα του Χριστού, στο σώμα και το αίμα Του, προσερχόμενοι τώρα όχι κρυφά όπως εκείνος ο νυχτερινός φίλος, και μειώνοντας από το φόβο την προθυμία μας και θολώνοντας τον πόθο της ψυχής μας με τη δειλία και θάπτοντας στη γη και στον τάφο το θησαυρό σύμφωνα με το κοινό όνομα των νεκρών, αλλά δορυφορώντας μαζί με τις δυνάμεις των χερουβίμ με φωνές πάνδυμες και μεγαλύνοντάς τον και επικαλούμενοι πρόθυμα με αδίστακτη πίστη και πόθο το δεσποτικό σώμα, χωρίς να ζητούμε όπως ο Ιωσήφ να παραδοθεί από τον Πιλάτο, αλλά από τον ίδιο εκείνο που ζητήθηκε να χορηγείται με φιλανθρωπία τώρα σε όλους τους πιστούς και που φωνάζει και λέγει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που για χάρη σας θεμαχίζεται για τις συγχώρες των αμαρτιών σας. Για σας, για τους οποίους έλαβα σάρκα, για τους οποίους σταυρώθηκα, για τους οποίους και τώρα καθημερινά θυσιάζομαι πάνω στη μυστική τράπεζα, ώστε αξιούμενοι να λάβετε το θύμα, να γίνετε σύσσωμοι και συμμέτοχοι της δόξας μου. Για σας, για τους οποίους έμεινα στον τάφο και συντρίφτηκαν οι χάλκινες πύλες και έσπασαν οι κλειδαριές και οι σιδερένιοι μοχλοί και γκρεμίστηκαν τα βασίλεια της τυραννίας που δρούσαν αντίον σας. Και πράγματι, με τάφο σκεπάζεται ο δεσπότης. Αλλά σε μας προτείνει την αθανασία με σουδάριο καλύπτεται το πρόσωπό του, αλλά ντύνει με στολή της αθαρσίας αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Κυλίγεται με νεκρικά σάβανα, αλλά σπάζει τις προλίπως και σαλισίδες της αμαρτίας μας. Γίνεται ο μόσκινος των νεκρών, αλλά ετοιμάζει τις ουράνιες σκηνές για εκείνους που αναστένονται από τους νεκρούς. Καλύπτεται στον τάφο και ελαφυραγωγεί το κράτος του Δάδη και τα κεντριά του θανάτου συντρίβονται και ο χορός των νεκρών σηκώνεται και μαντί σου και μαζί μας φωνάζει με βροντερή φωνή. Πού είναι θάνατε το κεντρί σου,
Πού είναι άδεια η νίκη σου? Καταβροχθίστηκε αληθινά και κατανικήθηκε ο θάνατος με τη σάρκωση του Χριστού. Ω τάφε, κένωση τάφων αιωνίων, ω πλήρωση των ουρανίων σκηνών, ω τάφε, από τον οποίο βλάστησε η νέκρωση της αμαρτίας μου και εξάνθησε η χαρά της απολύτρωσης. Ω τάφε, μέσα από τον οποίο, στον οποίο θάπτεται η καταδίκη των παραπτωμάτων μου και αναδύθηκε η δικαίωση της σωτηρίας μου, με την οποία καθαρίστηκα από την λυπίδα της θωράς και στολίζομαι με την ελπίδα της αυδασίας και με το νέο μυστήριο διαλύθηκε το θνητό της φύσης μου και αναπλάστηκε το αξίωμα της αδρασίας. Ω τάφε, που χάρη σε σένα καταβαραθρώθηκε το κράτος των δαιμόνων και ανυψώθηκε το φρόνημα των ανθρώπων, που χάρη σε σένα νεκρώθηκε το δισεβές δόγμα των εθνικών και κρατεώθηκε ο θείος σεβασμός των πιστών. Ω τάφε, που από τους Ιουδαίους χλεβάζεσαι και από τους αγγέλους δορυφορείσαι και από, που από κουστοδία στρατιωτών φυλάσσεσαι και απόλυτη κτήση προσκυνήσαι. Αλλά εσύ, που κατοίκησες στον τάφο και συναρρυθμήθηκες με τους νεκρούς και που είσαι ο αυτουργός της Ανάστασης για μας, Συ ο Χριστός ο Θεός μας, αυτό το μεγάλο και πολυπληθές μνημείο σου, το οποίο έταξες, δεν γνωρίζω πώς, εμάς, λέγει ο Άγιος Φώτιος για τον εαυτό του και τους ποιμένες, εμάς, να το ποιμένουμε, σ' αυτό γίνεσαι ποιμένας μας, και οδήγησε το μαζί με μας ζωηφόρα και σε πνευματικά λιβάδια, απομακρύνοντάς το σαν από θανατηφόρα μόλυση, από τη σχισματική βοσκή, μέσω της οποίας εισχωρεί χωρίς να γίνεται αντιληπτός και ο Υιός του αρχαικάκου δράκοντα. Και όλους μαζί οδήγησέ μας στην αγέλη και τη μάνδρα σου και περιφρουρούντας τον μαζί με τη δύναμή σου καταστησέ μας περισσότερο φοβερούς τους εχθρούς μας, ενώ σε σένα καταφεύγουμε όλοι και από σένα εξαρτήσαμε όλες μας ελπίδες και σε σένα αναπέμπουμε την προσκύνηση και τη δοξολογία μαζί με τον Άρχο Πατέρα και το συνεώνιο και ζωαρχικό πνεύμα τώρα και πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.